Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα, τη διαδικασία την ξέρετε. Ελπίζω να έχετε φτιάξει ήδη το καφεδάκι σας, γιατί σήμερα θα δούμε κάτι πολύ special. Ένα κουτί που είναι παλιόφιλος, είναι ένας παλιός πολύ καλός φίλος, γιατί τότε μας είχε βοηθήσει να φτιάξουμε μια ωραία συλλογή από γραφικές νουβέλες, κόμιξ και τα σχετικά. Τόσο βαρύ που είναι το κουτί, ζορίζεται ο φίλος μας εδώ να το γυρίσει. Γιατί μιλάμε για ένα κουτί, τότε το είχαμε ζυγίσει κιόλα. Ήταν κάπου στα 5 κιλά περίπου εκεί έβγαινε. Και είναι το πιο VFM κουτί που ανοίγουμε γενικά. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο βγήκε κάπου στα 45 ευρώ για να έρθει σε μένα. Και τα αντικείμενα που έχει μέσα και πιο πολύ είναι σε βιβλία, γραφικές νουβέλες, κόμιξ και τα σχετικά. Η αξία τους είναι κοντά στην τριπλάσια, να πούμε. Θα δείτε γιατί. Να πούμε το Anubis Box 2, όπως μας το γράφει και πάνω, το έχουμε πολύ καιρό να ανοίξουμε. Το τελευταίο Anubis Box που ανοίξαμε παίζει να είναι κοντά, να έχει περάσει κοντά ένας χρόνος. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο κουτί τότε, αλλά τώρα μου αρέσει ακόμα πιο πολύ το στήσιμο του, γιατί πέρα από το ότι έχει πολλές θεματολογίες για να πιάσει όλα τα target group, ας πούμε έχει sci-fi box το οποίο εντάξει, έχει πιο επιστημονική φαντασία, sim of science fiction και τα σχετικά. Έχει movies box το οποίο από ό,τι είδα έχει ταινίες, έχει βιβλία μάλλον που γίνανε ταινίες όπως το μωρό της Rosemary και τα σχετικά. Έχουμε fantasy με τον Gona, νομίζω ήταν και το πρώτο που είχε ξεκινήσει. Δεν θυμάμαι το Forgotten Realms. Του Spider-Man είχαν βγει. Εγώ τώρα πήρα το Marvel κουτί. Το οποίο εντάξει έχει μέσα τα αντικείμενα που έχει, δεν γινόταν να αφήσω αυτό το κουτί. Αλλά από ό,τι είδα, μάλλον θα χτυπήσω και τα δύο Spider-Man που έχουν βγει, Spider-Man 1 και 2. Να πούμε ότι γενικά, γιατί μου αρέσει πιο πολύ το στήσιμο του τώρα, είναι πιο συγκεκριμένο σε σχέση με το παλιό Anubis Box που είχε και άλλα, είχε κάποια συλλεκτικά περιοδικά, είχε γενικά διάφορες γραφικές νουβέλες, διάφορα, είχε και δύο βιβλία πάντα, αν θυμάμαι καλά. Πλέον εδώ σου λέει πιο συγκεκριμένα μόνο Marvel, μόνο comic, μόνο γραφικές νουβέλες και διάφορα συλλεκτικά αντικείμενα. Τώρα, ας πούμε, εδώ έχουμε μία μπλούζα και μία κούπα. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Μέχρι και Πέπα είδα ότι έχει. Ίσως πάρουμε και εκείνο το κουτί για τη μικρή μου, τη ξαδέρφη που έχει μανία με την Πέπα. Αυτά νομίζω. Μπορούμε να πούμε μέσα σιγά σιγά. Θα έχω εννοείται το link της περιγραφής και η σελίδα καινούργια, νομίζω λέγεται My Boxes. Ένα ακόμα πολύ βαρύ κουτί και γεμάτο. Από το φούσκωμα το πουλί εδώ έχει πριστεί το κουτί. Όπου μιλάμε, εντάξει, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί πλέον έχει αυτό που μου αρέσει. Ας πούμε, θέλω μόνο Marvel καθαρά και εδώ έχουμε μόνο Marvel. Ό,τι θα δούμε μέσα θα είναι Marvel, δεν είναι ανακατεμένα. Έχει και για τους φίλους DC εννοείται, έχει κάτι Superman, Batman και τέτοια από ό,τι είδα. Μάλλον θα χτυπήσουμε και το Spider-Man, κάτσε να δούμε αυτό. Πέρα να ανοίξουμε τον παλιό φιλό μας. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί είχαμε φτιάξει μια ωραία συλλογή από γραφικές νουβέλες και κόμικ και τώρα ξαναγύρισε για να μας βοηθήσει εδώ και λίγους μήνες βασικά. Πω, τι λες τώρα, λοιπόν, ξεκινάμε με τα κορυφαία αντικείμενα του κουτιού. Ας ξεκινήσουμε το μπλουζάκι, που τώρα που παρέλαβα αυτό το μπλουζάκι μπορώ να κάνω και ένα unboxing που περιμένετε για όσοι είχαν δει εκείνο το story που θα κάνει στο Instagram. Περίμενα να έρθει αυτό το μπλουζάκι πρώτα και μετά θα κάνω και ένα unboxing με αυτό το μπλουζάκι φορώντας το. Ναι ρε φίλε, και εννοείται είναι ένα licensed μπλουζάκι. Πω, φίλε, έχουμε το Θάνο πάνω, εντάξει. Μας γράφει Avengers Infinity War. Έχουμε τον Θάνο να φοράει το Infinity Gauntlet και λογικά με ολοκληρωμένες πέτρες. Ναι, ολοκληρωμένο αφού έχει κουμπώσει όλα τα Infinity Stones. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που λέμε ότι εννοείται είναι ένα licensed μπλουζάκι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Avengers βλέπουμε Infinity War και από πίσω Marvel και τα σχετικά. Και ένα καρτελάκι από το Infinity War. Πάρα πολύ ωραίο. Κρατούσα μέχρι και τα καρτελάκια. Τα έκοβα και τα κρατούσα. Γενικά από το Anubis Box θυμάμαι έχω βγάλει και τις καλύτερες μπλούζες που έχω βγάλει από συνδρομητικά. Τώρα και η μπλούζα που φοράω που είναι μια από τις αγαπημένες που έχω βγάλει από συνδρομητικά κουτιά ήταν από το παλιό καλό Anubis. Δεν γίνεται, αυτό το κουτί δεν γίνεται να μην είναι καλό γιατί κρύβεται ολόκληρη εκδοτική από πίσω ή Anubis ή Combi Press ας πούμε. Έχουμε ένα licensed official manga όπως μας το γράφει ο Deadpool. Εν λίγο το κουτί έτσι μια πρόχειρη ματιά δεν χρειάζεται και από την Pyramid. Αγαπημένη εταιρεία, οι περισσότερες κούπες και αυτά που βλέπουμε είναι της Pyramid και πολλά άλλα αντικείμενα εννοείται merchandise ας πούμε. Λοιπόν εδώ έχουμε τώρα, πόσο γαμάτη κούπα. Εντάξει Pyramid, τι να λέμε, σαν ποιότητα είναι κορυφή. Ο Deadpool και εδώ κάποια σκηνή από κάποιο κόμικ. Πάρα πολύ ωραία κουπίτσα με τον αγαπημένο Deadpool. Και σχετικά επίκαιρη γιατί όταν βγήκε και όλο αυτό το κουτί, όταν ανακοινώθηκε, ας πούμε, ήταν από Deadpool που παίζει ο σχηματογράφος. Βασικά από Deadpool ακόμα παίζει ο σχηματογράφος, ο Deadpool 2. Να πάτε να το δείτε παρεπιπτόντως. Εμένα μου άρεσε πολύ περισσότερο από το πρώτο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πιο βαρύ αυτού του κουτιού. Τι λες τώρα, μόνο αυτό εδώ είναι κάπου στα 30 με 35 ευρώ. Είναι ο Wolverine, ο απόλυτος οδηγός του Wolverine. Πω, φίλε, εντάξει. Τώρα στο Spider-Man κουτί έχει το Spider-Man τον απόλυτο οδηγό. Πρέπει να το χτυπήσουμε και εκείνο. Βλέπουμε εδώ και πίσω. Σκληρόδετο εννοείται, σκληρό εξώφυλλο.
μέσα να κάνουμε μία σύντομη βόλτα, να δούμε τι παίζει πάνω κάτω. Εδώ έχουμε λογικά κάποιους που έχει συναντήσει, με ποιους έχει συναντηθεί. Ο απόλυτος οδηγός του Wolverine. Συνεργάτες, όπως μας λέει. Κάπου θα έχει και τους κακούς, λογικά. Ο Wolverine και η Jean Grey. Ω, τι λες τώρα, ναι, τα σκηνικά που έχουμε συναντήσει με τον Wolverine και την Jean ή την Phoenix. Πω, τι λες τώρα, πόσο βαρύ και μεγάλο. Δηλαδή, μ' αρέσουν αυτό το στυλ που είναι στυλ εγκυκλοπαιδικά. Έχω και την εγκυκλοπαιδία της Marvel και αυτό ακολουθάει τον ίδιο τύπο, ας πούμε, μέσα, την ίδια τακτική. Ω, Messiah Complex. Κοιτάξτε εδώ σκηνικά που έχει μέσα. Ένας πάρα πολύ ωραίος οδηγός που κάθε φαν του Wolverine πρέπει να τον έχει, είτε για να το διαβάσει ολόκληρο, είτε να τρέχει, ας πούμε, κάθε φορά που μαθαίνει κάτι καινούργιο για τον Wolverine ή του έρχεται κάτι από την ταινία, για να ψάχνει εδώ να δει κάποιες καταστάσεις. Weapon X, άμα έχει και αναφιέρωμα στο Weapon X. Πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος οδηγός. Δηλαδή, μόνο με αυτά τα αντικείμενα, όχι τι μόνο με αυτά, μόνο με αυτό και την μπλούζα βγάλαμε τα 45 ευρώ που δώσαμε για να έρθει αυτό το κουτί στα χέρια μας. Λοιπόν, έχουμε μια γραφική νουβέλα Iron Man, οι πρώτες περιπέτειες. Αυτό νομίζω ήταν το μόνο που είχαμε δει τότε σε Anubis Box. Νομίζω ότι αυτή την έχω ήδη από εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια πολύ ωραία γραφική νουβέλα που έχει τις πρώτες περιπέτειες του Iron Man και σχετίζεται αρκετά με την πρώτη ταινία του Iron Man, αν θυμάμαι καλά. Θέλουμε να δούμε καμιά σκηνή έτσι ωραία, ξέρω εγώ, με μάχες και αυτά. Πάρα πολύ ωραία γραφική νουβέλα, ακολουθάει πιο αρτιστικά, ας πούμε, τα σκίτσα του, δεν έχει έντονες γραμμές και τέτοια. Λοιπόν, αυτό που λέμε, ναι, πάρα πολύ όμορφη. Εδώ πρέπει να είναι από την αρχή, όταν είχε φτιάξει ακόμα την πρώτη στολή. Πάρα πολύ ωραία γραφική νουβέλα είναι αυτή. Έχουμε και άλλη γραφική νουβέλα, μια γραφική νουβέλα που δεν την έχω και την ήθελα, γιατί μου αρέσει ο Dr. Strange σαν χαρακτήρας. Dr. Strange, η αναγέννηση, ο υπέρτατος μάγος. Εννοείται ο Dr. Strange είναι ο υπέρτατος μάγος. Ωρε, θα έχει κάνα τέτοιο τρελό σκίτσο μέσα, δηλαδή. Πω, εντάξει. Εδώ έχουμε τον Dr. Strange, πώς πήγε εκεί, πώς θα πήρε τέλος πάντων αυτά. Λογικά η αναγέννηση σημαίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω περίπου σε ποιο timeline είναι τώρα. Θα το δούμε λίγο καλύτερα, εννοείται. Θέλω να δω καμιά γαμάτη σκηνή έτσι μάχης και ο Dr. Strange να κάνει εκεί τα κόλπα του και τα μαγικά του, να πούμε. Ναι, στο περίπου για τέτοιες σκηνές, για τέτοια σκηνή στο περίπου μιλούσα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία σκίτσα έχει. Αυτά είναι πραγματικά πολύ όμορφα σκίτσα. Είτε για γραφική νουβέλα, είτε για κόμικ, είτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γραφική νουβέλα φαίνεται αυτή. Εννοείται θα την δούμε. Πάρα πολύ ωραία. Μια ακόμα γραφική νουβέλα γαμάτη από αγαπημένο ήρωα και μια ακόμα γραφική νουβέλα που όποτε την έβλεπα είτε σε Comic Con είτε σε αυτά την ήθελα σίγουρα. Πρέπει να το είχα αναφέρει και όλα στο περσινό Comic Con της Θεσσαλονίκης που είχαμε πάει. Ο θάνατος του Wolverine. Μια γραφική νουβέλα που λογικά θα μας συγκινήσει όπως μας συγκίνησε η ταινία του. Και εδώ μας δείχνει τον θάνατο του Wolverine. Δεν θέλω να σας κάνω πολύ spoil, έτσι κανένα δυο σκηνικά θέλω να δούμε για τα σκίτσα του και αυτά, πάρα πολύ ωραία. Και εδώ ακολουθάει πιο μοντέρνες τακτικές στα σκίτσα τους. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, χωρίς πολύ spoil, έχουμε εδώ μάχες και αυτά. Εντάξει, μια γραφική νουβέλα που σίγουρα την ήθελα στη συλλογή μου. Ο θάνατος του Wolverine. Και πρέπει να είναι μια από τις γραφικές νουβέλες σταθμός για την Marvel. Λοιπόν, και τώρα μέσα έχουμε κομιξάκια, τα οποία κομιξάκια είναι πιο χοντρά, γιατί οι τόμοι τους, ας πούμε, έχουν, βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στην ουσία αυτό εδώ έχει μαζί 3 κομιξάκια που μπορείς να βρεις στα περίπτερα. Τόμος 1 και μας λέει Avengers. Η μεγαλύτερη ώρα του Marvel Universe είναι εδώ, πάρα πολύ ωραία. Μέσα θέλω να δω πώς ξεκινάει. Α, έχουμε και διαφήμιση από τους εκδηγητές, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μέρος πρώτο. Ξεκινάει με μέρος πρώτο κάπως έτσι, μετά έχουμε εδώ κάποια σκηνικά μέσα, λίγο τα σκίτσα και αυτά, και εδώ έχει πάρα πολύ ωραία σκίτσα. Τι λες τώρα, καλά η μυρωδιά τους είναι υπέροχη, είναι απίστευτη, εξαιρετική, τι να δω, δεν ξέρω αυτή η μυρωδιά. Το μελάνι και η σελίδα είναι τρέλα. Πάρα πολύ ωραία σκίτσα, πάρα πολύ ωραία σκίτσα. Εντάξει, χωρίς πολύ spoil, εννοείται εδώ έχουμε τους πρώτους τρεις τόμους. Κόκκινη ζώνη και αυτή ωραία, και αυτές θα μπορούσαν να ήταν πολύ ωραίες γραφικές νουβέλες για να τις δούμε λίγο αργότερα. Και το δεύτερο έτσι, αυτό το τρίτο μου κόμικ, ας το πούμε.
Ξέρω, είναι πάλι το τόμος δεύτερος που έχει το 4 και 5 6 όπως μας το λέει. Α, βλέπουμε εδώ και παραπάνω. Έχουμε παραπάνω κόσμο σε σχέση με το προηγούμενο. Και εδώ κάποια σκηνικά που μπορούμε να δούμε. Ναι. Λίγες μάχες έτσι, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Για να βρούμε κάνα γαμάτο σκηνικό. Αλογικά εδώ, τώρα δεν ξέρω αν αυτό παίζει να είναι. Αυτό εδώ είναι σαν να είναι το εξώφυλλο, ας πούμε, του κόμικ που έχει κυκλοφορήσει. Γιατί βλέπω εδώ μας λέει 5 προς 6. Τα χωρίζει μέσα έτσι τα κόμικ. Εδώ μας λέει πάνω 5 από 6. Αλλά εμείς τα έχουμε για τα 3 μαζί σε ένα. Ω, η εγκυκλοπαίδεια της Marvel. Ναι, αυτή είναι παιδιά, η εγκυκλοπαίδεια της Marvel που έχω πει πολλές φορές. Και την έχω και είναι μια πάρα πολύ ωραία εγκυκλοπαίδεια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα νομίζω είναι λίγο δυσέβρετη. Αν δεν απατώμε, τότε τουλάχιστον την είχα πάρει εγώ. Είχα ζοριστεί πάρα πολύ για να την βρω. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι που ξέρεις, έβγαινε μια ταινία. Κάτσε να ψάξουμε ποιος είναι αυτός, από πού ήρθε, τι έκανε. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάποιες ακόμα έτσι κοινές μάχες με πολύ γαμάτα σκίτσα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τρίτομο, ας πούμε, κομιξάκι. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε, έχουμε ακόμα δύο σε αυτή τη φάση. Πάλι έτσι τρίτομα, ας πούμε, το κουτί για να μην μας φύγει. Ας το αφήσουμε εκεί, του Thor. Πάρα πολύ ωραία. Ένας από τους αγαπημένους χαρακτήρες. Αν και ο αγαπημένος χαρακτήρας είναι ο Iron Man, ο δεύτερος αγαπημένος θα μπορούσα να πω άνετα ότι είναι ο Thor. Και εδώ πάλι νομίζω ότι είναι. Περιλαμβάνει τα τεύχη 1 προς 3, όπως μας γράφει εδώ πάνω. Τώρα πίσω έχουμε ένα διαφημιστικό, η εποχή του κεραυνού. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Thor, 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 ναι ρε φίλε. Τεύχος 1, εδώ μας έχει κλασικά το εξώφυλλο του τεύχους του πρώτου, ας πούμε, ξεκινάει το πρώτο τεύχος εδώ πέρα. Πέσαμε κατευθείαν στο τεύχος 2 και πάλι την εγκυκλοπαίδεια. Καμιά έτσι ωραία σκηνή, ξέρω εγώ, ναι, εδώ ο Thor με το Mjolnir. Ή δεν είναι, όχι, το Mjolnir είναι, εντάξει, δεν είχε προλάβει να γίνουν άλλα σκηνικά εκεί όπως είδαμε τώρα στο Infinity War. Και αυτά, πάρα πολύ ωραίο. Για πάρα πολύ, εδώ τα βρίσκεται, τα λέει λίγο με τον Iron Man, να πούμε, γίνανε φιλαράκια. Και έχουμε στο επόμενο, έχουμε ακόμα 3 κομιξάκια, ακόμα 3 τόμους από το κόμικ του Thor. Πίσω μας διαφημίζει τους Avengers, και παίζει να είναι αυτό που βλέπαμε, ναι, αυτό που είδαμε. Πάρα πολύ ωραίο μας λένε και τιμή πάνω αυτά, εννοείται εδώ λέει περιλαμβάνει τεύχη 4 με 6. Το εξωφυλάκι του, τι λες τώρα. Θέλω να βρω έτσι κάνα γαμάτο σκηνικό έτσι. Ω, ναι, εδώ με τον, εδώ παλεύει με τον Destroyer. Πάρα πολύ ωραία σκίτσα. Λογικά είναι και στη ταινία, ας πούμε, είναι, εμπνεύστηκαν δηλαδή αρκετά στοιχεία είχε από εδώ στην πρώτη ταινία του Thor. Έχουμε εδώ τη μάχη του με τον Destroyer, το καταστροφέα ξέρω εγώ, ας πούμε, στα ελληνικά γιατί όχι. Πάνω από εδώ που έρχονται, ναι, όχι. Δηλαδή έχει σκηνές που είναι σκηνές τις οποίες λες τις είδα και στην ταινία αυτές τις σκηνές. Πάρα πολύ ωραία. Και τα σκίτσα του πάρα πολύ όμορφα. Thor. Κοιτάξτε εδώ σκίτσο. Σκίτσες όπως είναι τη σελίδα και την κάνει αφίσα. Την κάνει καδράκι. Και. Τι λες τώρα. Εντάξει, βλέπουμε και τον Loki. Εμφανίζεται και ο Loki λίγο εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα να δούμε αυτό που λέγαμε για την αξία του και για το πόσο συμφέρει, ότι είναι η τριπλάσια σε σχέση με αυτήν που δίνουμε. Να πούμε τώρα εδώ αυτά τα 4 τρίτομα κομιξάκια, ας πούμε, ή δεν ξέρω αν το λέω σωστά ή όχι, μας λένε από 6,5 ευρώ. Δηλαδή γράφουν και τα 4 πάνω ότι είναι από 6,5 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό συμφέρει και όσο και στο περίπτωτο, δηλαδή κάπου στα 3 πόσο έκαναν τα μικρά κομιξάκια, αυτό συμφέρει γιατί με 6,5 ευρώ παίρνει. Αυτό είναι πιο σκληρό σε σχέση με το απλό κομιξάκι και έχει 3 τόμους μέσα. Οπότε εδώ έχουμε από 6,5 ευρώ το καθένα. Εδώ αυτές οι 3 γραφικές νουβέλες πιο μεγάλες, ας πούμε, και σκληρές. Εννοείται αυτές είναι συνήθως κάπου στο 15, τώρα 2 πάνω, 2 κάτω μπορείς να παίξεις, εννοείται. Οπότε σκέψου και εδώ μόνο πάμε κάπου στα 45 ευρώ. Εδώ από 6,5 ευρώ, εντάξει, 4,6, 24, 4,5, 20, δηλαδή και 26 ευρώ έχουμε εδώ, 45 έχουμε εδώ. Πήγαμε αμέσως στα 70 κάτι. Εδώ έχουμε άλλα 30-35 περίπου, εκεί παίζει αυτό το χοντρό. Πάμε κάπου στο κατοστάρικο. Μετά το μπλουζάκι, ένα license μπλουζάκι το οποίο το βρίσκεις κάπου στα 20-25 ευρώ, μπορεί και παραπάνω γιατί είναι ένα license μπλουζάκι και μιλάμε για Thanos πάνω. Και η κούπα η οποία και αυτή με license από την πήραμε 10-15 ευρώ. Οπότε καταλάβω ότι αμέσως πιάσαμε το τριπλάσιο από αυτό που πληρώσαμε. Αυτά.
Δείτε και εσείς, παιδάκια μου, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί αυτή τη φορά το Anubis Box είναι βασικά το αγαπημένο που έχω ανοίξει. Και πολύ καμάτι ήταν τότε και το God Box που είχαμε δει που αφορούσε κυρίως το Game of Thrones. Αλλά τότε θυμάμαι είχε και αρκετό merchandise. Εδώ έχουμε πιο πολύ γραφικές νουβέρες και comics. Και είναι όλα ένα και ένα. Και αυτά και ο οδηγός και αυτά εδώ πέρα είναι όλα σίγουρα άψογα για να βοηθήσουν και τη συλλογή μας να γίνει μια σωστή συλλογή από γαμάτα κομιξάκια και στα ελληνικά. Και για να ασχοληθούμε κάποια στιγμή και εμείς να πούμε λίγο πιο βαθιά στο κόσμο των κόμιξ. Αυτά, παιδάκια μου, δείτε και εσείς το κουτί, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Εννοείται θα έχω το link από τη σελίδα Mike Boxes όπου μπορείτε να μπείτε και να δείτε ό,τι άλλο κουτί βγάζει. Ό,τι άλλο ήταν Anubis Box, όπως αλλιώς θα λέει Sci-Fi Box και τα σχετικά. Αυτά, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και gig βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.